Γεια χαρά σε όλους και καλώ ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού. Δεύτερο tutorial σήμερα, αν και νομίζω ότι θα πρέπει να σταματήσω να το ονομάζω πρώτο, δεύτερο, τρίτο, γιατί σε κάποια στιγμή θα χάσουμε την μπάλα. Τέλο πάντων, δεύτερο tutorial σήμερα που θα πούμε μερικά πράγματα, πάλι εισαγωγικά, αλλά μπαίνουμε σιγά σιγά στην ουσία των πραγμάτων για τον DaVinci Resolve και πώ να ξεκινήσουμε σωστά ένα project. Έχουμε βάλει το βίντεο από την προηγούμενη φορά μέσα, το έχουμε βάλει εδώ πέρα που βλέπετε ότι είναι τα master ουσιαστικά εδώ πέρα αριστερά έχουμε πάει κάτω την πρώτη φορά ήμασταν σε αυτό το σημείο το οποίο είναι αυτή η σελίδα αλλά θα διαλέξουμε εδώ πέρα είναι η σελίδα cut θα πάμε κάτω και θα διαλέξουμε τη σελίδα edit που έχει βλέπετε κάτι γραμμούλες και μία κάθετη λοιπόν εδώ έχει όλα τα εργαλεία που χρειαζόμαστε 99% χρησιμοποιώ αυτή τη σελίδα. Προφανώ κάνει edit και έχει όλα τα εργαλεία. Από transitions, cut, copy, paste, τα πάντα. Τα πάντα. Έχουμε το βίντεο όπως είπαμε που το έχουμε βάλει στα master και πάμε να το βάλουμε μέσα για να αρχίσουμε να κάνουμε edit, να πούμε τα βασικά. Για να βάλουμε το βίντεο μέσα στο project είναι πάρα πολύ απλό drag and drop, δηλαδή το παίρνουμε, το σέρνουμε και το βάζουμε μεσα με το που το βάλουμε μέσα εάν δεν έχουμε κάτι άλλο κατευθείαν το timeline θα προσαρμοστεί στο χρόνο του βίντεο που έχουμε δηλαδή το κλιπάκι αυτό είναι για να δω είναι 46 δευτερόλεπτα. Βλέπετε εδώ πέρα που κυκλώνω στο mouse, είναι 46 δευτερόλεπτα. Άρα, απευθεία μου έκανε το timeline 46 δευτερόλεπτα. Σε αντίθετη περίπτωση, αν το βίντεο αυτό ήταν παραπάνω, 1,5, 2, 3, 4, 5, 10 λεπτά, πότε δεν ξέρει, ανάλογα τι έχουμε τραβήξει, το timeline θα γινόταν μεγαλύτερο επίσης για να φέρουμε το Zoom στο timeline από την αρχή μέχρι το τέλος να έχουμε μόνο αυτό δηλαδή την αρχή μέχρι το τέλος τώρα βλέπετε ότι έχω εδώ πέρα στο timeline και βλέπω μέχρι το 2 και 10 το οποίο από το 46ο δευτερόλεπτο μέχρι και το 2 και 10 είναι άδειο οπότε δεν υπάρχει λόγος να βλέπω όλο αυτό το κομμάτι για να μπορέσω να το φέρω και να βλέπω μόνο το βίντεο θα πάμε σε αυτό εδώ το σημείο βλέπετε έχει έναν σαχάρακα και ένα μεγεθυντικό φακό. Μετά πάλι είναι ο χάρακα με ένα μικρό κομματάκι και μεγεθυντικό φακό. Και μετά είναι πάλι χάρακα μεγεθυντικό φακό, λίγο διαφορετικό ο χάρακα. Και, και, δεξιά, συγγνώμη, είναι zoom out, zoom in. Αυτά τα τρία κουμπάκια είναι shortcut. Μα βοηθάνε να κάνουμε zoom γρήγορα, χωρί να πάμε εδώ στα βελάκια ή να κάνουμε στο custom zoom. Το πρώτο λοιπόν θα κάνει zoom στη διάρκεια του βίντεο. Αν το πατήσουμε, βλέπετε ότι κατευθείαν μα έκανε zoom στη διάρκεια του βίντεο και έτσι μπορούμε να δουλέψουμε. Να πάω να δω λίγο και στο playback ότι το timeline playback resolution το έχω στο full, αλλά μπορώ να το βάλω στο half έτσι, για να είναι πιο χαλαρό ο υπολογιστή. Να σκέφτεστε ότι δεν έχετε πάντα να κάνετε μόνο με ένα βίντεο, μπορεί να έχετε να κάνετε με αρκετά, με τρία, με τέσσερα, τα οποία θα είναι το ένα πάνω στο άλλο και θα κάνουμε transition μεταξύ του. Άρα, και δυνατό να είναι ο υπολογιστή σα, μπορεί να χρειαστεί να το βάλετε στο 1 δεύτερο ή στο 1 τέταρτο του resolution για να τα βλέπετε όλα καλά. Κάνουμε λοιπόν και το zoom στο βίντεο και πάμε να δείξουμε πάρα πολύ απλά πράγματα για να μεγαλώσουμε το Βίντεο στο timeline, να βλέπουμε δηλαδή έτσι, σαν φιλμ για να βλέπουμε. Δεν το χρησιμοποιώ, παιδιά αυτό να σου πω την αλήθεια. Δεν μου αρέσει να το βλέπω εδώ πέρα κάτω έτσι. Προτιμώ να το έχω έτσι και να το βλέπω από πάνω τι γίνεται. Δεν με βοηθάει ιδιαίτερα το να βλέπω κομματάκια εδώ να σου πω την αλήθεια. Αυτό που κάνω είναι με τον ήχο, αλλά θα το δούμε σε επόμενο βίντεο όταν μπούμε στον ήχο. Τώρα βλέπουμε μόνο βίντεο. Οι βασικέ λειτουργίε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση είναι το cut, το κόψιμο δηλαδή. Με το DaVinci Resolve μπορείτε να κάνετε και να δουλέψετε με shortcuts πάνω στο πληκτρολόγιο. Δηλαδή το cut μπορείτε να το διαλέξετε από το πληκτρολόγιο και είναι το B, και αυτό γιατί το έχει κάνει το DaVinci από το blade το οποίο βρίσκεται εδώ στα αριστερά αν δείτε βλέπετε που έχει ένα, μια λεπίδα αυτή η λεπίδα είναι το cut blade και λέει B άρα μπορείτε από το πληκτρολόγιο επιτόπου αν πατήσετε όπως βλέπετε εμφανίστηκε η λεπιδίτσα εδώ πέρα αν πατήσετε το β να βγει το cut και αν πατήσετε το α είναι το selection mode δηλαδή το κλασικό βελάκι τα βασικά κουμπιά που θα έχετε στο αριστερό σας χέρι στο πληκτρολόγιο. Όταν κάνετε edit στο DaVinci Resolve είναι το B και το A. Εγώ είμαι τώρα στο Selection Mode και βλέπετε απλά το βελάκι, δεν κάνει κάτι άλλο. Εάν πατήσω B και ας πούμε πείτε ότι θέλω να κόψω στην αρχή που ξεκινάει να κάνει το Rotation που είναι πες εδώ. Εάν τώρα θέλω να διαλέξω το πρώτο κομμάτι που έκοψα για να το σβήσω πρέπει να πάω στο Select και να πατήσω A. Θυμάστε εδώ πέρα στο βελάκι που μας έγραψε ότι το shortcut στο selection mode είναι το A. Άρα έχω στο αριστερό μου χέρι δύο πλήκτρα, B και A. Με το που κάνω δηλαδή cut και έχω πατημένο το B, πατάω μετά A, βγαίνει το βελάκι, το διαλέγω, βλέπετε ότι κοκκινίζει το πρώτο κομμάτι και για να το σβήσω πάρα πολύ απλά πατάμε το πλήκτρο delete στο πληκτρολόγιο. Πρέπει να μπείτε στη διαδικασία να χρησιμοποιείτε το δεξί σας χέρι με το mouse για να μεταφέρετε, να κάνετε τα διάφορα πράγματα που θέλετε να κάνετε με το mouse και το αριστερό σας χέρι να είναι κολλημένο στο πληκτρολόγιο και να κάνει συγκεκριμένες λειτουργίες όπως είναι να διαλέγει το blade συγκεκριμένα, δηλαδή το cut, να διαλέγει μετά το selection mode και υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά σε αυτό το βίντεο θα μείνουμε στα βασικά. Κόψαμε το πρώτο κομμάτι που δεν μας ενδιαφέρει και θα δω εδώ ξεκινάει πολύ καλά. Να το πάμε την αρχή. Θέλω να ξεκινάει με το που ξεκινάει το rotation. Δεν θέλω να φαίνεται δηλαδή πριν το rotation. Θέλω να μπαίνει το βίντεο με το που ξεκινάει. Άρα, αν πατήσω play, βλέπετε ότι επιτόπου ξεκινάει με το rotation. Πολύ ωραία. Είναι μια χαρά. Και πέστε ότι το να δείτε τη μαγεία. Ξέρω ότι αυτό το πλάνο, γι' αυτό πρέπει να παίρνετε πλάνο και βίντεο. Μην τραβάτε δηλαδή 15 λεπτά βίντεο και μετά κάθεστε να κόβετε. Να παίρνετε το πλάνο, να σταματάτε το βίντεο και μετά ξανά. Εγώ ξέρω ότι αυτό το πλάνο μου έχει στην αρχή ξεκίνησα με το να πηγαίνω ίσια και μετά σε κάποια φάση άρχισα να γέρνω την κάμερα για να πάρω το rotation. Και εν συνεχεία ξέρω ότι έκανα rotation συνεχόμενο μέχρι που τελείωσε σε κάποια στιγμή και όπως βλέπετε το γυρνάω πίσω δεν χρειάζεται να περιμένω και να κάθομαι να βλέπω πού είναι καλό, πού δεν είναι καλό κάτσε να το κόψω, κάτσε να δοθώ θυμάμαι από πριν ότι το πλάνο μου είναι καλό μέχρι που το σταμάτησα και είναι κάπου εδώ, το βλέπετε, γύρισε εδώ έχει σταματήσει ήδη να κάνει rotate εδώ έχει λίγο rotation εδώ έχει λίγο rotation οπότε για να δω, μπορώ να το πάω εδώ Ξαναδιαλέγω B από το πληκτρολόγιο. Όπω βλέπετε, πόσο γρήγορα τα αλλάζω. A από το πληκτρολόγιο. Delete και τώρα έχουμε ένα έτοιμο κλειπάκι που θα το ξεκινήσω τώρα. Και θα το δείτε. Ξεκινάει με το rotation. Δεν υπάρχει δηλαδή στην αρχή να βλέπετε ίσο και μετά. Κάνει το rotation. Θα το προχωρήσω λίγο για να μην καθυστερούμε. Κάνει, 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 κάνει rotation. Και σε κάποια στιγμή τώρα, όπω βλέπετε και στο timeline από κάτω, θα σταματήσει την ώρα που κάνει rotation όμως δεν περιμένω να σταματήσει το rotation του drone του πλάνου δηλαδή και μετά να το κόψω γιατί φαίνεται άσχημο Ωραία, δείξαμε το cut και θα δείξουμε και ένα πάρα πολύ βασικό video transition standard πράγματα για αρχή το οποίο είναι το Additive Dissolve και είναι το πρώτο από τα Video Transitions. Αριστερά σας εμφανίζεται ένα κουτάκι που λέγεται Toolbox, έχει πάρα πολλά πράγματα μέσα. Ξεκινάμε με τα βασικά με τα Video Transitions. Εάν διαλέξετε Video Transitions θα σας ανοίξει πιο δεξιά από το πρώτο κουτάκι και θα έχει μέσα όλα τα Transitions τα οποία είναι διαθέσιμα. Και εμείς θα πάμε να δούμε το πιο απλό το οποίο είναι το Additive Dissolve και για να το τοποθετήσουμε στην αρχή του βίντεο πολύ απλά παίρνουμε το Transition και το κάνουμε drop στο βίντεο μέχρι να εμφανιστεί αυτή η γραμμούλα που βλέπετε εδώ πέρα εδώ να το κάνω και λίγο zoom να το δείτε βλέπετε υπάρχει μια γραμμούλα την οποία έχω κοκκινήσει αυτό σημαίνει ότι κατά διάρκεια αυτής της γραμμής κάνει το βίντεο transition ξεκινάει από μαύρο και μπαίνει στο βίντεο εάν πατήσω play το οποίο play να σας πω και αυτό αντί να πάτε εδώ μπορείτε να πατήσετε spacebar στο πληκτρολόγιο άλλο ένα shortcut το οποίο κάνει το αριστερό χέρι να μην κουνιέται από το πληκτρολόγιο και να κάνει διάφορε και να δίνει μάλλον διάφορε εντολέ, είναι το play και το stop μαζί. Play και stop είναι στο spacebar του πληκτρολογίου. Άρα ξεκινάτε και σταματάτε το βίντεο με spacebar. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν το βίντεο, πατάω space και θα δείτε τώρα πώ θα μπει το βίντεο. Ξεκινάει από μαύρο, το ξαναπάω πίσω και βλέπετε ότι κάνει αυτό το fade in βασικά είναι και βέβαια μπορούμε αν θέλουμε και δεν μας κάνει η διάρκεια του fade in και θέλουμε να είναι λίγο μεγαλύτερο ή πατάμε διπλό κλικ εδώ και το πειράζουμε από πάνω εδώ ορίστε ή αυτό που κάνω εγώ για θέμα ευκολίας και γρηγοράδας περισσότερο να σας πω την αλήθεια είναι ότι πάω εδώ απευθείας πάνω στο timeline και αν δείτε αν πάω στο τέλος του additive dissolve στο fade in δηλαδή, μου βγάζει αυτά τα βελάκια με τη γραμμούλα. Εάν πατήσω και κρατήσω το mouse και το πάω αριστερά δεξιά, αλλάζει η διάρκεια του fade in. Δηλαδή αν το πάω εδώ και πατήσω και ένα έτσι για να αδειάσει η οθόνη και κάνω μετά start, θα δείτε ότι κρατάει περισσότερη ώρα το fade in. In. Άλλο ένα βίντεο ήρθε στο τέλο του με κάποιε βασικέ πληροφορίε για να μπορούμε να κινούμαστε μέσα στο DaVinci Resolve. Σιγά σιγά θα μπαίνουμε και πιο βαθιά και πιο βαθιά και πιο βαθιά και ελπίζω όλε οι πληροφορίε αυτέ να βοηθάνε για να ξεκινήσετε κι εσεί τη διαδικασία του video editing. Να αφήσετε στην άκρη το κινητό τηλέφωνο γιατί το κινητό τηλέφωνο είναι πολύ καλό για να κάνουμε shorts, stories και τέτοια είναι πάρα πολύ καλό αλλά για να φτιάξουμε ένα μεγάλης διάρκειας βίντεο δεν είναι καλό καταρχάς είναι μικρό, δεν βολεύει κτλ. Οπότε δίνουμε πληροφορίες και θα δίνουμε πληροφορίες για τον DaVinci Resolve στην αρχή για τη λειτουργία του και σιγά σιγά όσο προχωράμε θα δίνουμε και tips για video editing όχι μόνο δηλαδή για τη λειτουργία αλλά και για διάφορα κολπάκια να το πούμε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!